Αυτές ήταν οι αλήθειες του Πρωθυπουργού στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα το πρωί στον Κεραμικό. Η συζήτηση θα συνεχιστεί και αύριο, αλλά δόθηκε μια πρώτη εικόνα το πόσο σκληρή ήταν η διαπραγμάτευση και πόσες παγίδες στήθηκαν στο δρόμο προς την επίτευξη αυτής της τετράμινης συμφωνίας. Να συνδεθούμε τηλεφωνικά με τον βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ του Νομού Βιωτίας, τον κύριο Σταθά. Κύριε Σταθά, όλα αυτά περνάνε προς τη βάση. Καλησπέρα. Φυσικά και περνάνε, και το μεγάλο μας όπλο ήταν ο ελληνικός λαός που ήταν δίπλα μας όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και όχι μόνο, είδαμε ότι για πρώτη φορά είδαμε και άλλοι σε όλη την Ευρώπη να βγαίνουν έξω και άλλοι λαοί να στηρίζουν την προσπάθεια την οποία κάνουμε για να βγούμε από αυτό το βραχνά των μνημονίων, από αυτό που μας έχει φτάσει εδώ πέρα στην ανθρωπιστική κρίση, που πια δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, γιατί έχουν φτάσει 12 εκατομμύρια Γερμανοί με τις πολιτικές του κ. Σόιμπλε να είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά κάποιοι λίγοι ευνοούνται. Ο Πρωθυπουργός σήμερα το πρωί χρησιμοποίησε τη φράση «Κάθε βήμα στο δρόμο μας ήταν ναρκοθετημένο». Ήταν και είναι ναρκοθετημένο. Γι' αυτό και θέλουμε το λαό δίπλα μας. Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν είναι δίπλα ο ελληνικός λαός. Και εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα όμως των Ελλήνων, εργατών, ανέργων, των μικρομεσαίων, των αγροτών, αλλά και των υπολείπων. Γιατί από εδώ πέρα ξεκίνησαν αυτές οι απάνθρωπες πολιτικές, οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το πρόσωπο της Ευρώπης, που είναι ένα κοινωνικό πρόσωπο. Βλέπουμε ότι αυτό που και πριν για τη Γερμανία του συμβαίνει, με τη βοήθεια λοιπόν των λαών, θα καταφέρουμε αυτά τα οποία πιστεύουμε και αυτό που είναι το δίκαιο για μια δημοκρατία, για να παραφέρει τη δημοκρατία. Γιατί μπορεί να είναι δημοκρατία με 30% ανεργία, δεν μπορεί να έχει κοινωνική συνοχή με ανθρώπους στα συσίτια. Άρα για πρέπει να σταματήσουμε αυτή την πολιτική. Και αυτοί οι οποίοι έχουν πρέπει να καταλάβουν ότι πρέπει να πληρώσουν πια. Το γεγονός ότι είχατε ασφικτικά περιθώρια σε όλο αυτό το στάδιο της πρώτης διαπραγμάτευσης, γιατί όπως έκλεισε ο Πρωθυπουργός στην πρώτη του ομιλία του στην Κεντρική Επιτροπή σήμερα στον Κεραμικό, είπε ότι είναι ένα πρώτο βήμα σε αυτό το μαραθώνιο, στο Έβερεστο, όπως τον είπε. Είμαστε όπως στην αρχή της αρχής. Ναι. Αυτή τη στιγμή, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, γι' αυτό ζητάμε δίπλα τον ελληνικό λαό. Γι' αυτό εμείς για αυτή τη διαδικασία όμως, κύριε Σταθά, εξαιτίας αυτής της διαδικασίας, δεν είχατε και πολύ χρόνο να ασχοληθείτε με τα εσωτερικά της χώρας και πράγματα έμειναν πίσω. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πρώτα έπρεπε να πάρουμε αυτή την παράταση την οποία πήραμε. Μπορεί να μην είναι καλύτερη όλη, γιατί θέλω να είμαστε ειλικρινείς με τον κόσμο, αλλά ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κερδίσουμε αυτή τη χρονική στιγμή. Από τη στιγμή που κερδίσαμε αυτό, κοιτάμε τώρα να αρχίσουμε να νομοθετούμε. Τα 4 νομοσχέδια έχουν τις επόμενες μέρες και θα περάσουν το Ελληνικό Κοινοβούλιο, τα οποία έχουν να κάνουν με την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, έχουν να κάνουν με τα κόκκινα δάνεια και με τις προαφήσεις που θα έρθουν. Όλα αυτά λοιπόν θα τα φέρουμε στο Κοινοβούλιο να περάσουν για την ΕΡΤ, όπου είναι θέμα δημοκρατίας, το να επαναλειτουργήσει η ΕΡΤ, είδαμε το πραξικόπημα που έκανε. Και αυτοί, όλες αυτές οι δυνάμεις θα κάνουν τα πάντα και το απέδειξαν τους εκβιασμούς που πήγαν να κάνουν στην ελληνική κυβέρνηση, που δεν είναι στην ελληνική κυβέρνηση, στον ελληνικό λαό, και με τις πλάτες της προηγούμενης κυβέρνησης, όπου αυτή τη στιγμή βλέπουμε το Μέι Χαρδούβελη με αυτά τα πάνθρωπα μέτρα που θα συνεχίζουν, αν δεν υπάρχουν πια. Και αυτά δεν έχουν γίνει γιατί είμαστε εμείς δυνατοί. Είναι γιατί έχουμε δίπλα μας τον ελληνικό λαό. Μόνο με αυτό μπορούμε να κερδίσουμε κάτι. Αν δεν έχουμε δίπλα τον κόσμο, δεν έχουμε δίπλα τον λαό. Και εμείς θα του λέμε την αλήθεια, για να καταφέρουμε κάτι δεν καταφέρουμε τίποτα. Και θέλω να είμαι ειλικρινής για να μπορέσουμε να καταλάβει και ο κόσμος ότι θέλουμε δίπλα μας. Όλα αυτά είναι απολύτως ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή από τη δική σας πλευρά. Ένα πράγμα όμως που ίσως να δημιουργεί κάποια σύγχυση είναι οι εσωτερικές διαφορετικές φωνές που ακούγονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να έχετε διαφορετικές φωνές από το εξωτερικό που ίσως είναι και αναμενόμενες, αλλά η τελευταία κοινοβουλευτική ομάδα, η 11ωρη σύσκεψη αυτή για να εξηγηθεί αυτό το υπόμνημα που έστειλε ο Βαρουφάκης στην Κομισιόν, ίσως δημιούργησε κάποια προβλήματα. Υπάρχουν διαφωνίες στο εσωτερικό? Ακούστε να δείτε. Σε ένα κόμμα δημοκρατικό υπάρχουν και διαφορετικές φωνές. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι είναι κοινή συνδεδεμένη. Η κοινή συνδεδεμένη είναι ότι αυτή τη χρονική στιγμή πάμε ενωμένοι να ψηφιστούν τα πρώτα νομοσχέδια, να ανασάνει ο ελληνικός λαός και να προετοιμαστούμε για τις επόμενες μάχες. Γιατί είναι πολλές οι μάχες. Ο πόλεμος είναι μακρύς και είναι δυνατός. Γιατί έχουμε να κάνουμε απέναντι στο πιο συντηρητικό σύστημα, στις πιο σκληρές
ακροδεξιές πολιτικές που έχουν εφαρμοστεί ποτέ στην Ευρώπη και εν καιρό ειρήνης, και πρέπει αυτές να τις αντιμετωπίσουμε. Άρα λοιπόν, μέσα από το διάλογο, μέσα από τις διαφωνίες, βγήκε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Αν σκεφτείτε όλοι να συμφωνούσαμε όλα, τότε θα ήμασταν νεκροί. Όλοι είμαστε ένας ζωντανός οργανισμός, που όμως είμαστε ενωμένος, σαν μια γροθιά διαλύουμε. Μπορεί μέσα εκεί να λέμε ό,τι λέμε, αλλά έξω είμαστε σε μια γροθιά και αποδεικνύεται από το αποτέλεσμα το οποίο έχουμε φέρει. Κύριε Σταθά, σας ευχαριστώ πολύ για την τοποθέτηση στο Δελτίο. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, εσάς και τους τηλεθεατές σας. Τους θέλουμε δίπλα, δεν τους φοβόμαστε, μας φοβούνται γιατί εμείς έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Και αυτό που ζητάμε δεν είναι αξιοπρέπεια, ζητάμε την δημοκρατία. Γιατί μέσα, αν δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή, δεν μπορεί να υπάρξει αξιοπρέπεια.